Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στο Μάκη Βορίδη οι αγρότες έξω από το ξενοδοχείο όπου θα άρχιζε το πρώτο συνέδριο για το βαμβάκι. Φωνάζοντας συνθήματα, οι αγρότες υποδέχτηκαν τον Υπουργό προκειμένου να το θέσουν τα αιτήματά τους. Μάλιστα, είχαν συγκεντρωθεί και τον περίμεναν από τις 9.30 το πρωί, αλλά το πρόγραμμα του κυρίου Βορίδη διαφοροποιήθηκε και έφτασε αργά το μεσημέρι. Ο υπουργός στις δηλώσεις του τόνισε ξεκάθαρα πως η κυβέρνηση σκοπεύει να στηρίξει το βαμβάκι, αλλά άδειασε τους διαμαρτυρόμενους αγρότες στο αίτημά τους για κατώτατη εγγυημένη τιμή. Κάποιοι αγρότες είναι απ' έξω και πράγματι έχουν τις απόψεις τους και κάποιοι αγρότες είναι μέσα και έχουν άλλες απόψεις. Να το πω λοιπόν διαφορετικά. Για αυτούς που είναι απ' έξω και φέτουνε το ζήτημα της ελάχιστης εγγυημένης κατώτατης τιμής, μία τέτοια πολιτική σε συνθήκες ανοιχτής αγοράς θα ήταν καταστροφική για τους αγρότες. Είναι απολύτως εσφαλμένος αυτό το οποίο λένε και είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να κάνω, ακριβώς γιατί ενδιαφέρομαι να έχουν μεγάλο, καλό, θετικό εισόδημα. Μια τέτοια πολιτική θα οδηγούσε στην απομείωση του εισοδήματός τους και όχι, όπως εσφαλμένα νομίζουν, στην προστασία του εισοδήματός τους. Οι αγρότες πάντως πέτυχαν αυτό που ήθελαν, καθώς μετά από συνεννόηση με τον Μάκη Βορίδη, δόθηκαν τελικά 5 λεπτά στον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστα Τζέλα να ανέβει στο βήμα του συνεδρίου και ενώπιον του Υπουργού να μιλήσει για τα αιτήματα των αγροτών. Ζητάμε 100% συγκεκριμένες τιμές. Και μας είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το θέμα είναι καταρχήν ότι είμαστε υποκινούμενοι από το ΚΟΕ. Έτσι και κατηγορήματα και εκφράζουμε και ως αυτά τα συμφέροντα. Πάρα πολλοί συνάδελφοι από αυτοί που θα είναι εδώ μέσα πέρυσι με τα ίδια θέματα ήταν στον δρόμο μαζί μας. Πέρυσι ήταν κομμουνιστές και φέτος έγινε δεξί. Να καταλάβουν. Οι ίδιοι συνάδελφοί μας. Πάρα πολλοί από αυτούς εδώ. Ήταν μαζί μας στον δρόμο του αγώνα. Τότε που τεχνικούσαμε πάλι και συγγνώμη να τελειώσω. Είναι πολλά τα προβλήματα. Αγώνα της επιβίωσης κάνουμε. Δεν κάνουμε αγώνα για να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας. Κάνουμε αγώνα για να ζήσουμε. Ο κύριος Τζέλας αναφέρθηκε επιπλέον στο κόστος παραγωγής, θυμίζοντας μάλιστα τις προεκλογικές δεσμεύσεις Μητσοτάκη από τη Λάρισα, στο ακριβό ρεύμα, αλλά και στις καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Μακάρι να μας καλούσατε να συζητήσουμε. Πρέπει να γίνει. Η Θεσσαλία θα γίνει Σαχάρα, ερημοποίηση. Εσείς συζητάτε για αύξηση κερδών, κερδοφορίας του κεφαλαίου. Εμείς συζητάμε για την επιβίωσή μας. Σας ευχαριστώ, λυπάμαι όμως που θα σας αφήσω. Ό,τι μας κάνατε τις 3 φορές που σας πήραμε τηλέφωνο για να μας δεχτείτε, το ίδιο σας κάνουμε. Σας αφήνουμε με αυτούς που εξυπηρετείτε, τα συμφέροντα του κοινών που εξυπηρετείτε, να συνεχίσετε την κουβέντα σας. Γεια σας. Νωρίτερα πάντως και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας κατά την είσοδό του στο συνέδριο τα άκουσε από τους αγρότες. Αγρότη, πολέμα! Δεν θα σου μείνει στρέμμα! Αγρότη, πολέμα! Δεν θα σου μείνει στρέμμα! Σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με όλους τους αγρότες από όποια πλευρά και αν προέρχονται. Μαζί θα σχεδιάσουμε τη νέα στρατηγική για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για το 2021-2027 και μέσα από αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τους δώσουμε εκείνη την υποστήριξη που χρειάζεται για να μπορέσουν να μείνουν στα χωράφια τους, να μείνουν στην Ήμεθρο, να μείνουν στα χωριά μας και να συνεχίσουν να καλλιεργούν.